Σε δώσω σε ένα τελευταίο πίσω-πίσω. Θα σε βάλουμε, έχουμε εξτρά σκηνή. Μεγάλα wakeboard. Πρώτα εδώ. Όλοι θα ήθελαν κάποια στιγμή στη ζωή τους να νιώσουν περίεργοι. Και κάποιοι το προσπαθούν ενεργά. Αλήθεια, γαμάτο. Είμαι ο Μάκης Καλαράς, είμαι παραολυμπιονίκης και κάτι ξέρω από ασυνήθιστα αθλήματα. Ήμουν πολύ περίεργος όταν έμαθα πως ο Βαγγέλης Καζής, μέλος των συγκροτημάτων Roddy Christ και Full House BC, προπονείται στο Strongman. Το Strongman, στα ελληνικά δυνατός άνθρωπος, είναι ένα άθλημα κατά το οποίο γίγαντες σηκώνουν μεγάλα αντικείμενα, κάνοντάς τους υπόλοιπους από εμάς να μοιάζουμε αδύναμα παιδάκια. Ξεκίνησε στις αρχές των 80's στη ΣΥΠΑ, όπου είναι δημοφιλές σήμερα, και αρχίζει δειλά-δειλά να ξαπλώνεται και εδώ. Δώσαμε ραντεβού σε ένα πάρκινγκ. Η θερμοκρασία ήταν 30 βαθμοί και η υγρασία περίπου στο 100%. Το πλάνο ήταν ο Βαγγέλης να τραβήξει αυτοκίνητα με ένα σκηνή και τους τεράστιους metal μίσου. Τον βλέπω δυνατό παλικάρι. Νομίζω θα τραβήξει εύκολα. Κάνει το ζέσταμά του εκεί που χρειάζεται για να μην τραυματιστεί. Γιατί πρόκειται να σηκώσει τώρα 3 αυτοκίνητα τώρα. Δεν θα είναι από. 4,5 τόνους σίγουρα θα είναι και τα τρία μαζί. Για λέτε, τι κάνουμε, θα κάνεις προπόνηση δηλαδή. Ναι, είναι ένας τρόπος για να μπορείς να προετοιμαστείς για αυτά που έχουν στο διαγωνισμό, γιατί δεν μπορείς πάντα να βρεις ένα φορτηγό να μπορείς να το δουλέψεις. Και έτσι προτιμώ να στήσω 2-3 αμάξια από φίλους ή από την οικογένεια και τα στείλουμε το ένα δίπλα στο άλλο. Τα βάζουμε σε μια κολόνα, προσπαθούμε να βρούμε σημεία όσο πιο ίσια γίνεται. Αν και σε αυτή την περίπτωση, μάλλον θα το βάλουμε λίγο ανηφορικά για να έχει λίγο περισσότερη αντίσταση. Θα σε δέσω σε ένα τελευταίο πίσω-πίσω. Θα το κάνουμε. Θα σε βάλουμε, έχουμε εξτρά σκηνή. Έκανε wakeboard. Κράτα εδώ. Νομίζω ότι πρέπει να πω stop σε λίγο. Οκ. Συγχαρητήρια, Ευαγγελή. Αλήθεια, γαμάτος. Θα δοκιμάσουμε κάτι πιο δύσκολο ή όχι? Σίγουρα, ναι. Δεν είμαστε για τα εύκολα. Αυτό ήταν δύσκολο, Ναι. Είναι μικρό το σκηνή, πολύ λεπτό. Πούστε. Ναι, αφού... Πολύ δύσκολο. Θα μας αποδείξουν τώρα ότι είναι γεμάτο. Κάναμε τους 10 τώρα. Μπορούμε να δοκιμάσουμε και κάνα λίγο παραπάνω. Να δέσουμε και ένα αυτοκίνητο πίσω από το φορτηγό. Θα δούμε τώρα τι θα κάνεις μετά στο επόμενο. Το σετάκι τελείωσε το εύκολο. Τώρα είναι η πρόκληση μεγάλη όμως. Δεν το έχεις κάνει. Όχι, ποτέ. Στην αυλή, πότε? Ναι, Roddy Christ έχουμε την άλλη εβδομάδα πάλι, στη Γαλλία. Ωραία, φίλε. Ναι. Δυνατά, Έχουμε συνέχεια εξωτερικό. Τώρα ήμασταν Νορβηγία και Λονδίνο. Νορβηγία αγαπάει πολύ metal, έτσι. Ναι, ναι. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Μετά από αυτό το ζέσταμα που έκανε 3 αυτοκινητάκια, τώρα έχεις ένα φορτηγό και τώρα ένα... Πώς λέγεται αυτό, ξέρω εγώ.
Τεράστιο, είναι 15 τόνους από ό,τι μας είπε. Έλα ρε! Άστο! Άστο! Φύγανε! Έλα! 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 Να, ο κόουτ! Μπράβο ρε Βαγγέλη! Μπράβο ρε! Μπράβο ρε! Μπράβο ρε Ταύρη! Μπράβο ρε Ταύρη! Μπράβο! Πολύ ωραία! Okay. Round 4 έχουμε! Όχι σήμερα! Όχι ε! Κότεψε! Ξεκούρασε τώρα για να πάμε φαγητό και τον επόμενο γύρο προπόνησης! Δείξαμε τώρα τι τρως, γιατί σε πολυκουράσαμε σήμερα. Πήραμε σνιτσελάκι κοτόπουλο, λουκανικάκια. Βιολογικά δεν είναι σίγουρα. Λίγες ντομάτες και κάποιες πατάτες που θα βράσουμε. Γενικώς προσέχεις. Κοίταξε να δεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που είναι στο strongman δεν προσέχουν τι τρώνε. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει η εμφάνιση, τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, προφανώς. Σε μένα δεν είναι ότι με ενδιαφέρει τόσο η εμφάνιση, είναι ότι οι κατηγορίες που θα διαγωνιστώ, όταν είναι να διαγωνιστώ, είναι κάτω από 100 κιλά. Άρα αν πρέπει ήταν... να διατηρήσει κάτω από 100. Άρα πρέπει να διατηρούμε κάτω από 100. Και Βαγγέλη, πώς ξεκίνησε, δηλαδή, γιατί κάνεις αυτό το διαγωνισμό, strongman, γιατί δεν κάνεις κάτι άλλο, μπαλέτο, ξέρω εγώ, σου πάει. Εγώ βλέπω ότι είσαι ωραίος. Δεν έχω την κορμοστασιά. Ναι, το έχεις. Το παρακολουθούσα περίπου 2 χρόνια μέσω ίντερνετ που υπήρχε στο World Strongest Man. Που έβλεπα αρκετούς διαγωνισμούς ή το Arnold Classic, που ήταν πολύ μεγάλη διαγωνισμή και έτσι μπορούσα να δω κάποιο υλικό το οποίο ήταν σε επαγγελματική μορφή. Και έτσι άρχισα να βλέπω και έβλεπα. Εντάξει, πάντα ενθουσιαζόμαστε από το μέγεθος των γιγάντων αυτών. Το μέγεθος, τα κιλά, τα αυτού που μπορούν να κάνουν. Και ήθελα να δοκιμάσω να δω τι μπορώ να κάνω εγώ. Εγώ μέχρι πριν περίπου 3 χρόνια που ξεκίνησα δεν είχα ξανασηκώσει βάρη σχεδόν ποτέ στη ζωή μου. Για δύσκολο να πάμε καμένα. Το κάψαμε. Δεν ανησυχείς καθόλου. Γενικώς δηλαδή, όταν βλέπει κάποιος έτσι 2 μέτρα και 100 κιλά γυμνασμένα παλικάρια σε εσένα, η πρώτη σκέψη είναι εντάξει, παίρνει αναβολικά. Αλλιώς και εγώ έτσι θα γινόμουν. Τι έχεις να απαντήσεις αυτό? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει τύχει να μου το πούνε ποτέ. Με ρωτάνε βέβαια αν παίρνω κάποιο συμπλήρωμα. Καλά, Από πίσω μπορεί να το λένε. Α, μπορεί, ναι. Δεν έχω ακούσει πάντοτε κάποιον να. Το μόνο που γνώριζα ότι υπήρχε κόσμος που έπαιρνε. Και ήταν κατακριτέο αυτό. Σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να παίρνουν. Δηλαδή... Σε παγκόσμιο επίπεδο παίρνουν, πιστεύω, το 99%. Νομίζω ότι έχουν πεθάνει κιόλας από αναβολικά. Έχουν πεθάνει πάρα πολύ. Περνάτε αντιντόπινγκ εσείς? Όχι, ρε. Α, άρα είναι ανοιχτό το θέμα. Ναι, είναι... Εμένα μου είπαν ότι παίρνουν. Εσύ αλλά... δεν γουστάρεις να πάρεις, δηλαδή. Ναι. Δες εσύ, μουστάρδα. Θα μας πάρουν τις πέτρες. Τρώμε τέτοια πράγματα. Τι? Άστα, θα τα φάω εγώ, δεν πειράζει. Δεν θα τις σκίσεις καθόλου. Εγώ χορηγού, δεν ξέρω. Α, ναι. Εγώ τους έχω πει ότι είμαι πολύ healthy. Ωραία, άρα μέχρι τώρα έχω κοιμηθεί λίγο, έχω πιει από χτες. Το φαγητό μου είναι χάλια. Μιλάμε ότι είσαι γαμάτος αθλητής. Η προπόνηση πήγε καλά. Έτσι και μου πεις ότι είσαι επαγγελματίας, θα γελάσω και... Όχι, αυτό δεν θα το πω, εντάξει. Πάμε τραπέζι να φάω, γιατί δεν σε βλέπω. Πάρε καρέκλα, γιατί εγώ έχω. Θα πεινάς, ε. Θα πεινάς και λίγο, αφήσουμε δυνάμεις πολύ. Μπελάς. Άντρας και τέτοια χαρτιέτες και... Ρόλινγκ που λένε. Για πάμε να δούμε. Εγώ το έχω και το ρόλινγκ. Πάμε ρε Βαγγέλη, να δω τι σηκώνεσαι εδώ. Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Καλώς είσαι, καλώς είσαι. Μια χαρά. Μάκης. Χαίρο πολύ, ο Μανώλης. Βαγγέλης. Λοιπόν. Καλώς ήρθατε. Τι κάνουμε? Σήμερα θα κάνουμε μια προπόνηση δύναμης, κατά κύριο λόγο προπόνηση strongman. Να ρωτήσω, τι βάρος έχουν παράδειγμα αυτά εδώ πέρα? Λοιπόν, ξεκινάνε από 374 κιλά, περνάμε σε 254 κιλά, 157 κιλά, 120 κιλά και πάμε στα πιο χαμηλά. Πιο βαρύ έχετε? Αυτή τη στιγμή όχι, αλλά έχουμε παραγγείλει, περιμένουμε ένα ακόμα. Πάφυγουν.
αέρα. Παρότι ο Βαγγέλης έχει πάρει μέρος σε αρκετούς μικρούς διαγωνισμούς Strongman στην Ελλάδα, αυτή είναι η πρώτη του εμπειρία σε αυτό που ονομάζουμε Strongman γυμναστηρίου. Εκεί δηλαδή που μπορεί να βρεις όλο το απαραίτητο εξοπλισμό για προπόνηση. Γενικά, ο προσανατολισμός του Strongman είναι το γεγονός ότι προσπαθούμε να εκπαιδευτούμε και να γυμναστούμε για να είμαστε πιο παραγωγικοί στην καθημερινότητά μας. Μπορεί να χρειαστεί να σπρώξουμε το αυτοκίνητό μας που μας έχει μείνει στην Εθνική και είμαστε μόνοι. Μετακομίσαμε μηχανάκι να παρκάρουμε. Ναι. Σηκώσαμε αυτοκίνητο. Ναι, ναι, πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να κάνεις κάτι το οποίο δεν είσαι προετοιμασμένος. Εμείς προετοιμάζουμε τον εαυτό μας για το απροσδόκητο. Καταρχήν, να ξέρεις ότι σε όλες τις προπονήσεις θα παίξουν. Δηλαδή, μία-δύο φορά, πρώτη θα παίξουν. Παίζει μέσα ρόντι Κράιστ, ε. Ναι. Εμείς εδώ έχουμε πάρα πολλούς αθλητές από διάφορα αθλήματα τα οποία έρχονται και προπονούνται με την προπόνηση του Strongman για να γίνουν πιο παραγωγικοί πάνω στο άθλημά τους. Με τι είδος αθλήματος θα μπορούσε να γίνει καλύτερο με τον. Δουλεύουμε πάρα πολύ με αθλητές MMA, με αθλητές Brazilian Jiu-Jitsu. Α, τέτοια που δουλεύει όλο το σώμα. Ναι. Πάμε, γόνατο! Μείνε, μείνε! Σπρώξε το ραό μου! Αβιάστο, το έχω, το έχω. Δεν το έχεις, δεν το έχεις. Όχι, άστο να! Εχ! Κάει. Σφίξε χαμηλά. Χαμηλά σφίξε. Άνοιξε πιο πολύ δηλαδή. Δεν ξεκινάει καν. Μπαίνουμε στο δεύτερο γύρο και ως τώρα δεν έχει γυρίσει κανένας. Για να δούμε. Λοιπόν. Έχουμε κόντρα. Πάμε! Πάμε! Έλα! Βήμα, βήμα! Έλα, το έχεις! Έλα, έλα! Έκρηξη! Έλα, έλα, έλα! Έλα, έλα! Αστέρας! Δυνατός, μπράβο! Το μυστικό ήταν στα παπούτσια. Έβγαλε τα παπούτσια του και τώρα το σήκωσε. Εδώ! Θα έρθουμε, παιδιά, κοντά. Κοντά στο... Ερχόμαστε κοντά στη γη. Α, κατάλαβα πώς γίνεται. Αλλά δεν γίνεται. Μωρέ, σου λέω, βάζεις τον νόμο της. Δεν μπορώ τα πόδια μου, ρε. Τρέμουν τα πόδια μου τώρα. Οκ, okay, Μανώλη, πώς φάνηκε, είναι καλός μαθητής. Πολύ καλός. Είναι, έχει ομή δύναμη, πραγματική δύναμη. Βέβαια, σιγά σιγά με λίγο τεχνική και με τη σωστή καθοδήγηση σίγουρα θα μπορέσει να κάνει και το 374, το μεγάλο λάστιχο. Το μεγάλο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα δοκιμάσει ποτέ τα περισσότερα από αυτά, μόνο ό,τι είχα κάνει στους προηγούμενους αγώνες και τώρα με το λάστιχο, λίγο με τα Atlas Stones, λίγο ενθουσιάστηκα. Long lift ήταν όλα πολύ, πολύ ενδιαφέρον, δεν το είχα δοκιμάσει ποτέ. Πρώτη φορά τα έκανα και με ό,τι τεχνική. Άρα δεν φτάνει μόνο η δύναμη, θέλει τεχνική, έτσι. Ναι, σαφώς θέλει μια αλφα τεχνική, μια καλή καθοδήγηση και σιγά σιγά όσο το σώμα προσαρμόζεται, βλέπουμε πραγματικά αποτελέσματα. Οκ, okay, άρα προπόνηση. Μπάσο. Back to the gym. Και Flintstone. Βέβαια. Ο Βαγγέλης είναι ο κλασικός μεταλλάς που βλέπεις στον δρόμο και φοβάσαι να του μιλήσεις. Αγριάνθρωπος, αλλά από ό,τι κατάλαβα, είναι αγαθός ο γίγαντας βασικά. Σε αυτό το αγώνισμα που δοκίμασε να κάνει, έχει τρομερή δύναμη, αλλά δεν έχει τεχνική. Βασικά δεν το περίμενα καν ότι χρειάζεται τεχνική να κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά απέδειξε όμως ότι με το στόχο που έχει και με την πυγμή που έχει σαν άνθρωπος, κατάφερε να σηκώσει πολλά κιλά.